Χτύπησε την μπουκαρκιά σε ρίχα της εγκάμνη. Έστησε η οικογένεια κουρά και δεν προφτάνει. Η κόρη θέλει πάντρεμα, ο γιος που δεν χελίρες. Η γλώσσα που σιπέθερα συνέχεια βγάλει ασύνες. Κι άμα ο ήλιος μας χωστεί και πάει να νυχτώσει, με τα παιδιά μας η ζωή ποτέ δεν θα τελειώσει. Κι άμα ο ήλιος μας χωστεί και πάει να νυχτώσει, με τα παιδιά μας η ζωή ποτέ δεν θα τελειώσει. Μωρό μου, εξύπνησες? Όχι, δεν εξύπνησα. Εξύπνησες με τι γερευκή το χαλούμι μες στο κρεβάτι? Κάμνω το πράκτης ρε μάνα, το γυρίζω στον αέρα μου στο Διάννη. Ευαγγελία μου, αν είμαι ρε παιδί. Είσαι, πώς να το πω? Πέτω στα ελληνικά. Είσαι πολλά συμπαθητικός. Μα μόνο συμπαθητικός. Η γιαγιά μου λαλεί μου ότι είμαι και όμορφος. Η γιαγιά σου έλα χαζανιάς που σου λαλεί. Ο γαμπρός μας σήμερα ένα μπει στο ρεκόρ Guinness. Γιατί? Διότι μάζεψε δεκάδες χιλιάδες σουτιέ. Α, Παναγία μου ρε ζηλίκη, η Μάρο ξέρει το? Δεν πρέπει να ξέρει η Μάρο, βρε σταματημένε. Διότι ο γαμπρός μας άρχεψε να ντύνει τα γυναίκα. Μωρά γιάμα, δείχαμε το γραμμή. Εδώ πατέρα για συμπαράσταση των γυναικών στην Πάφο, είπαμε να κάνουμε μια μικρή αλυσίδα γύρω από την πισίνα. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εκδήλωση? Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Πέννη μου, κυρίες και κύριοι, έχουν μαζευτεί χιλιάδες κόσμος στο λιμαράκι της Πάφου και άρχισαν τα σουτιέν ήδη να ενώνονται. Πάμε στη ζωντανή μας σύνδεση με το λιμανάκι της Πάφου για να παρακολουθήσουμε τα πρώτα στάδια του ρεκόρ Guinness. Ναι, και να αναφέρουμε ότι στην Πάφο είναι και η μάμα σου και μας στέλνει κάποιες ανταποκρίσεις. Βρισκόμαστε εδώ στην Πάφο, στην ηλιόλουστη Πάφο, όπου σήμερα σε λίγη ώρα, εδώ στο λιμανάκι που βλέπετε ακριβώς πίσω μου, θα δείτε να σπάει το ρεκόρ Guinness με πάνω από 100.000 διθόδεσμους. Είναι σούπο να κάνεις το ρεκόρ σήμερα? Ναι, γιατί σου γεμώνω ένα μάτι. Γεμώνεις που το περισσεύκεις. Ναι, Γιώργο μου, πέω μας λίγο το ρεκόρ σου σήμερα. Το πράγμα που να κάνουμε σήμερα στην Κυπερούντα, να μείνει στην ιστορία. Πάνω στην ιστορία είναι το αγαπημένο μου μάθημα. Ευάγγελια μου, μα πού τον ήβρε και φέρες τον έσω. Είναι τελειά κυλίγκυρος. Γιατί Γιώργο μου, σου άρεσε? Αν δεν μόνο μου αρέσει πάνω του, είναι το μεγαλύτερο πουλί που γνώρισα στη ζωή μου. Α, σε παρακαλώ Γιώργο, μην τον προσβάλλεις. Ένα έχει πρόβλημα, είναι προσβάλλτικα. Αφού για να προσβαλθεί ρε Ευαγγελία μου, πρέπει να καταλάβει τον που λαλώ. Τόσο δεν καταλάβει, είναι πετρελοκίνητος. Είναι καλά που λαλεί ο κύριος Σαλμονέλλας. Μουρτατέλλα ρε ο Σαλμονέλλας. Είναι το ίδιο. Κοίταξε να δεις, Σωτηράκι μου, εγώ δεν υποχωρώ. Είπα θέλω να βαφτίσω το μωρό και θα το βαφτίσω. Ούτε εγώ υποχωρώ, κύριε Άρωτα. Εγώ το είπα πριν και εγώ πρέπει να βαφτίσω το μωρό. Το μωρό θα το βαφτίσω εγώ. Αλλά για ποιο μωρό μιλούμε? Α, το επίπεδο της συντήρησης πέσε πάρα πολλά χαμηλά, κύριε Ρώτα. Νικόλα, είπα σου ότι δεν θα μιλάς χωρίς να παίρνεις άδεια. Κοίταξε να δεις, Σωτηράκι μου. Εγώ είμαι πιο μεγάλη και πρέπει να υποχωρήσεις εσύ. Το σύνθημα μου είναι σεβασμός προς τους μεγαλύτερους. Νομίζω, κύριε Ρώτα, είναι εσύ που πρέπει να υποχωρήσεις επειδή εγώ είμαι πιο μικρότερος σου. Και εμένα το σύνθημα μου είναι το πας τα νιάτα. Εγώ νομίζω να υποχωρήσετε και οι δύο. Εμένα το σύνθημα μου είναι ελευθερία ή θάνατος. Κατάλαβα. Πάλε γέλασες μου, Γέννη, πιες τα χάπια σου σήμερα. Τότε έχω μια καταπληκτική ιδέα. Θα ρίξουμε ένα νόμισμα και όποιος κερδίσει θα βαφτίσει το μωρό. Εντάξει, εγώ δεν έχουμε. Δημοκρατία. Οκ. Κι εγώ κεφαλή. Δημοκρατία. Όχι, δικτατορία. Τέλειωνε για από τις πελάρες και πέμας. Δημοκρατία ο ξεκεφαλή. Εμένα το δικό μου νόμισμα δεν είχε έτσι πράγματα. Εν Ιταλικό. Και ποιος κερδίζει τώρα? Εγώ. Άρχισες να με νευριάζεις και αλίμονός σου. Μαμαία μου ρε κομμάρα, τούτοι οι μεγάλοι ούλο μωρεύκουνε. Αγαπημένοι μου τηλεθεατές, με μεγάλη μου χαρά σας ενημερώνω ότι η αλυσίδα στιθόδες μου στην Πάφο, η αλυσίδα ζωής, μεγαλώνει συνεχώς. Είναι πλέον βέβαιο ότι η Κύπρος θα φιγουράρει στην επόμενη έκδοση του βιβλίου Record Guinness.
Πώς νιώθεις, πατέρα, που η προσπάθεια τόσων μηνών δικαιώνεται? Νιώθω ότι ζω μια ξεχωριστή στιγμή της ζωής μου. Ήταν πάντα το όνειρό σου να εμπλακείς ένα ρεκόρ Γκίνες. Ναι, ναι, αλλά δεν ήθελα να αναμειχθώ σε οποιοδήποτε θέμα. Ήθελα να αναμειχθώ σε κάτι που να έχει κοινωνικές προεκτάσεις. Θέλω να πολεμήσω με τον καρκίνο του μαστού και να το ξυλίψουμε. Τελικά είσαι πολύ ευαίσθητος σε αυτό το θέμα. Μπορώ να μείνω με Πέννη μου. Έχω τρεις γενέρια σπίτι. Εσένα, την Κάλια, τη μάμα. Και μιας και ανέφερες τη μητέρα μου, με ειδοποιούν πως είναι έτοιμη για την επόμενη μας ανταπόκριση. Πού? Μητέρα, μας ακούς καθαρά? Σας ακούω. Σας ακούω καθαρά και εξάστερα από την όμορφη Πάφο. Η οποία Πάφος με την παρουσία σου έγινε ακόμα πιο όμορφη. Μην υπερβάλλεις, Γιώργο μου. Μπορεί να αναδύομαι από τη θάλασσα, αλλά δεν είμαι τίποτα η Αφροδίτη. Για τον πατέρα μου, μητέρα, μπορεί να είσαι και ομορφότερη από την Αφροδίτη. Γι' αυτό είναι πραγματικότητα. Μα ας αφήσουμε τώρα τα οικογενειακά κομπλιμέντα και ας περάσουμε και πάλι στην εκδήλωσή μας. Πες μας, μητέρα, τι γίνεται εκεί στο λιμανάκι. Είναι πραγματικά υπέροχο αυτό που συμβαίνει εδώ στην Πάφο σήμερα. Και γνωρίζοντας την εμπλοκή του συζύγου μου σε όλη αυτή την ιστορία, ένα έχω να δηλώσω. Είμαι πραγματικά πολύ περήφανη και πολύ συγκινημένη που είμαι σύζυγος του Γιώργου Τάκου. Ω, μια μεγάλη εξομολόγηση αγάπης. Εσύ, πατέρα, τι έχεις να δηλώσεις για τη μητέρα μου? Ό,τι και αν πω για τη μητέρα σου είναι λίγο. Νομίζω πως ο πατέρας μου είναι πολύ συγκινημένος και δεν μπορεί να μιλήσει. Ας περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Να μου κάνουν τα μωρά. Ήταν πολύ φρόνιμα σήμερα. Μα πού είναι ο Μάικ? Είπε μου ήταν να πάει να δει κάτι συμμαθητές του. Έτσι, Δεν μπορούσε πρώτα να έρθει να με δει λίγο εμένα. Τι να σου πω, ρε Βέλινα. Τόσο μητσής τώρα τελευταία, πολλά συγχυσμένος. Δηλαδή θέλησε πολλά, ρε μάνα μου, αλλά επειδή είσαι εντυπωσιακή γυναίκα, δεν αντέχει να βλέπει άλλον άντρα να στέκεται δίπλα σου. Καταλάβες, φοάτι. Και εγώ που νόμιζα πως η παρεξήγηση με τον Άλεξ λύθηκε. Σήμερα είναι Άλεξ, αύριο είναι ένα Μιχαλίσκος της Αντρικής και έχει ο Θεός. Όπως και να έχει, ο Μάικ θα ζηλεύει οποιοδήποτε σταθεί δίπλα σου, εκτός και αν έχεις τρόπο να το αντιμετωπίσεις. Και τι θέλεις να κάνω, να φορέσω φερετζέ? Ας σου πω με έναν ησυχής. Σε λίγα χρόνια μπορεί να σχημίσεις, θα σε ζηλεύει καθόλου. Συγγνώμη, αλλά δεν έχω σκοπό να σχημίσω σε λίγα χρόνια. Έχουμε πρόβλημα, κάτι. Κόρη! Σταυρού μου, να σου πιέω ένα ψαρί τώρα να το καθαρίσεις. Έτσι με του νου σου, κύριε Ηράκλη. Εγώ δεν έχω όρεξη σήμερα να καθαρίζω ψάρκα. Μα πού, Σταυρού μου, ξέρω ότι αρέσκουν σου τα ψάρκα. Ναι, βέβαια, μες στο πιάτο καθαρισμένα. Εσύ και ψαρό ταβέρνες. Ναι, κυρία Σταυρού, έχει δίκιο. Ναι, ρωτήσαμε τη γνώμη σου, κύριε Κομμωτά. Αρχή Κομμωτάς. Άντε ρε παπά, έχει δίκιο η μαμά μου. Γιατί πάμε σε μια ψαρό ταβέρνα να φάμε όλοι μαζί? Αγόρι μου, τέσσερα πλάσματα τώρα να πάνε να δούμε και 80 λίρες στη ψαροταβέρνα. Καλά, τι πρέπει να κάνουμε, Ηράκλη μου, να μείνουμε νηστικοί. Ρίσταυρο, να πάμε να δούμε 80 λίρες να φάμε ψάρι, αφού μπορώ να πιάω ψάρι μου και μου η θάλασσα. Μέρα πάντως ο αέρας της θάλασσας έτσι άνοιξε μου την όρεξη. Ναι, πετάξτε το τροχόσπιτο. Εσύ ψουμί να κάνεις κανένα σάντουιτς να φάεις. Έστω με θάλασσα να φάμε σάντουιτς. Ωπ, κάτι έτια ρε παιδιά. Δεν παρήλω το κοσάτε. Είμαι απ' αυτές που κερδίζουν στα ζάρια. Η συνταγή φυσικά είναι μια. Για, τι σημαίνουν όλα αυτά? Με ένα σούπερ τόσο δούλι μίνι. Διαφάνω καιρός μπικίνι. Κάνω ντουτζε, τρομάζει ο δουνιάς. Με το φρεμένο σούπερ. Αθήμεις με τι να φουρνίσουμε σήμερα, κύριε Μουρτατέλα? Δεν είμαστε σταματημένα, ρε. Όχι, είμαι ξεκινημένος. Δουλεύκες με τώρα? Όχι, μ' αρέσει να δουλεύω. Ευαγγελία μου, παίρνω το παιδί, ενώ φορέ. Αφού είμαι δαμέ, γιατί μιλάς στις Ευαγγελία? Το λοιπόν, με μαλώνετε. Αυτό που θα φουρνίσουμε σήμερα, θα αρχίσει από φού, βασιλάκι μου. Φκούπα. Φούπα, ρε. Η κούπα αρκεύκει από κάπα. Εμείς θα φουρνίσουμε κάτι που αρκεύκει από φού.
Το μεγαλύτερο φυσούλι. Ρε παιδί μου, το πρωί πιάσεις τίποτα λιγμόνιο και πειράξες ρε. Εντάξει κι αν θες να φούρνεις με φωστούκι ρε. Βασιλάκη μου σκέφτου λίγο, μάνα μου. Τη μεγαλύτερη φράουλα. Παιδί μου, είσαι πελός ρε φίλε, όχι προσπαθείς να μας πελάνεις. Είμαι πελός. Επέλανε με η αρφή σου. Να μου πες για η αρφή μου ρε. Μόλις την είδα επέλανα. Είμαι πελαμένος πάνω της. Α ναι, παιδί μου γιατί ρε φίλε. Μεγάλος κόμματος. Αμάνο, αμάνο, για να μην σπάσω. Γιώργο μου, σιγά. Πάμε να ψήσουμε τη μεγαλύτερη φλάνα του κόσμου. Παγανό φασαρία και τι αθάς εσύ που θα με συζητάνε σε όλο το νησί. Που θα με συζητάνε... Πατέρα, πρέπει να σε συγχαρώ. Γιατί, αγάπη. Που τα καταφέρατε. Επιτέλους η Κύπρος μπήκε επίσημα στο ρεκόρ Γκίνες. Θέλεις να στείλεις κάποιο μήνυμα στον κόσμο που μας παρακολουθεί? Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους μας παρακολουθούν και να μην ξεχνούν κάτι. Ότι το ρεκόρ ήταν απλά ένας τρόπος για να περάσουμε ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Και το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Κάθε γυναίκα πρέπει να κάνει έγκαιρα τις εξετάσεις της. Μ' ακούτε? Ο καρκίνος του μαστού, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, πρέπει και μπορεί να νικηθεί. Η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία. Και να περάσουμε πάλι στην ανταποκρίτριά μας την Πάφο Μάρο Τάκου για να ακούσουμε κάποιες δηλώσεις από τον κόσμο που βρίσκεται στο λιμανάκι. Μάρο, είσαι πολύ ωραία δημοσιογράφος. Μάρο, όπου κανείς δεν θα σκέψει να ρίξει κανένα τέτοιο ειδήσιο. Έκοψαν αναμήλων, έκοψαν αναμήλων που πάνω στη μίλια να μαν, που πάνω στη μίλια. Κι εδώ κάτω της κάλης μου κι αλλάξαμε φίλια. Κι εδώ κάτω της κάλης μου κι αλλάξαμε φίλια. Εσύρα το μήλον, εσύρα το μήλον, γένε κυλίσε, γένε κυλίσε. Κι που να τη φιλήσω και ναι καηλίσε, κι που να τη φιλήσω και ναι καηλίσε. Αγαπημένοι τηλεθεατές της κόρης μου, βρισκόμαστε στο λιμανάκι της Καλατοπάφου, όπου πίσω μπορείτε να δείτε το Μεσαιωνικό Κάστρο. Να πούμε ότι η εκδήλωσή μας βρίσκεται σε εξέλιξη. Βλέπετε και το ελικόπτερο της αστυνομίας να υπερίπτεται της εκδήλωσης. Να πούμε ότι για λόγους ασφαλείας η αστυνομία δεν μας επέτρεψε να απλώσουμε αυτή την αλυσίδα στιθοδέσμων μέχρι τη Λεμεσό. Αλλά αυτά τα 90 χιλιόμετρα που θα καλύψουν απόσταση και να πούμε εδώ 30 χιλιόμετρα περισσότερα από το ρεκόρ της Σιγκαπούρης θα περιστραφούν γύρω από το χώρο εδώ στο λιμανάκι και στο κάστρο. Θα καλύψουμε αυτή την απόσταση λοιπόν με αυτό το τρόπο για λόγους ασφαλείας. Κυπαρισάκι να ψηλά, το παλικάρι που αγαπώ. Ετακούι, που να μεγαλώσεις να γίνεις σαν τον αρφό σου Ζηλιάρης. Εγώ δεν τον κατηγορώ. Όποιος αγαπάει, ζηλεύει. Δεν υβρέθετε η σου, ρε Βελίνα. Πριν λίγο έκαμε μου παράπονο ότι δεν αντέχεις τις ζήλιες του και τώρα υπερασπίζεσαι του. Εμένα μου αρέσει ο άντρας να ζηλεύει, αλλά όχι να γίνεται υπερβολικός, να μην με καταπιέζει. Ποιος καταπιέζει ποιον? Εσύ, κυρία Τότα, τον κύριο Νικόλα, η αγκόνισσα σου επένει εμένα και η κόρη σου τον πεθερό μου. Γενικά, μες στην οικογένεια, αν οι γενέκες καταπιέζετε τους αντράες σας. Είναι τα πράγμα. Είπα το για αστείο, κυρία Τότα, να γελάσεις. Ναι, γέλασα καθόλου. Ήταν πολλά σαχλόν το αστείο σου. Μα πού είναι ο κύριος Νικόλας? Επειδή να πληθεί, μάνα μου και έβρεξε το παντελόνι. Έστειλα τον κι εγώ για τιμωρία να το σιδερώσει. Ωι λάω μου, πού ξέρει να σιδερώνει ο παππούς? Ευκαιρία να μάθει. Τότε, έκαψα το παντελόνι! Έκαψε το παντελόνι, ο Θεόφοβος! Τώρα να τον πάρω έσω και με καλή γυαλό του. Πάμπο, εγώ σε λίγο πρέπει να πάω στη σχολή χορού. Εντάξει, πιένε και προσέχω εγώ τα μωρά. Ευχαριστώ. Άντε, bye. Το καλό. Λοιπόν, κόρη μου, θέλω να μου υποσχεθείς όταν μεγαλώσεις να μην βασανίζεις τους άντρες. Εντάξει, μωρό μου. Τα άρα είσαι να
θέλω να μου υποσχεθείς ότι δεν θα δέρεις ποτέ τον άντρα σου, εντάξει. Και εσύ σταμάτα να γέρας. Σαλιάρι, πώς. Βασιλάκι μου, αρέσκουν σου φλάουνες. Καλό, όλοι τρώνε αρέσκει μου. Αλλά και το αρφό στο θωρό αρέσκει του το φάει. Δεν καταλάβα το υπόρρομο σου, ρε. Τρώεις όλο το φάεις σου, λαλό. Μασχαλά σου είσαι αναλιούμενο χτίνο. Χτίνο, ρε. Με την καλή έννοια που το είπε, ρε Γιώργο μου, το χτίνο. Τέλος πάντων, για χάρη της αρφής μου, θα σας δημόσαμε στη φλάουνα. Ευχαριστώ. Πέ μου, και πόσο μεγάλη να είναι η φλάουνα που να κάνουμε εμάς, ρε Μουρτατέλα. Για μαζί σου. Αλλά τώρα πιστεύω να σπάσω ένα λουλί αυκά. Αρέσκει μου πολλά να σπάζω αυκά. Πόσα θέλεις να σου σπάσω? Περίπου 450. 450. Ναι, 450 και πρόκειται να πέσει κατά τσόφλι μέσα. Κουνελάκι, κουνελάκι, ξύλο που θα το φας. Μέσα σε ξένο περιβολάκι, τρύπες να μην τρυπάς. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας ενημερώσω για τις τρεις παραμέτρους που έχει αυτή η εκδήλωση. Η πρώτη, όπως όλοι ίσως ήδη να γνωρίζετε, είναι το σπάσιμο του ρεκόρ Guinness που κατήχε προηγουμένως η Σιγκαπούρη με πέρα από 100.000 στιθόδεσμους και θα καλύψουμε την απόσταση των 90 χιλιόμετρων. Η δεύτερη παράμετρος είναι ότι όλα τα έσοδα από την εκδήλωση αυτή θα διατεθούν για την εκστρατεία πρόληψης του καρκίνου του μαστού. Η τρίτη παράμετρος είναι ότι όλα αυτά τα στιθόδεσμα που έχουν μαζευτεί πέραν των 100.000 θα σταλούν σε φτωχές χώρες της Αφρικής. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο εξυπηρετούνται πάρα πολλοί σκοποί. Ευχόμαστε η Κύπρος μας να κατέχει πάντα τέτοιες πρωτιές που να την προβάλλουν διεθνώς αλλά να εξυπηρετούν και ένα ιερό σκοπό. Στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος αυτής της μαραθώνιας εκπομπής. Φτάσαμε στο τέλος, τώρα που αρκεύω και ξεπερνώ το τρακ, τελειώσαμε. Πατέρα, θέλω να σε ευχαριστήσω που ήρθες αποκλειστικά στη δική μου εκπομπή. Εγώ να σε ευχαριστήσω, έχεις και το μέσο, για μέσου μου. Μα και να ήθελα να πάω οπουδήποτε αλλού, πέρι μου δεν μπορούσα να γίνεται, διότι δεν μπορούσα να κλωνοποιηθώ. Θέλω να μου πεις τώρα τα μελλοντικά σου σχέδια. Τα μελλοντικά μου σχέδια είναι κοινά με όλον τον Κυπρίο. Να ξεχρεώσουμε τα χρέη μας. Όχι, εννοούσα τα σχέδιά σου όσον αφορά τα ρεκόρ Guinness, γιατί άκουσα ότι θέλεις να σπάσεις ακόμη ένα ρεκόρ. Αυτό είναι προβληματικότητα, θέλω να σπάσω ακόμα ένα ρεκόρ, αλλά δεν αποφάσισα ποιο ρεκόρ θα σπάσω. Να σου δώσω εγώ μια ιδέα. Μπορείς να κάνεις το μεγαλύτερο χαλούμι, ας πούμε να είναι ίσα με μια τριώροφη πολυκατοικία. Πολλά καλό. Πολλά μου φέρει. Να μπορώ να κάνω το μεγαλύτερο σουζούκο. Wow! Και αυτό είναι ωραία ιδέα, αλλά πόσο μεγάλος να είναι αυτός ο σουζούκος? Μεγάλος. Τσίτου σουζούκο. Μίλια, μακριά. Όπως τον αγωγόν του πετρελαίου που πάει από το Ιράκ στην Τουρκία. Όχι, κοίταξε, για να μιλούμε σοβαρά, δεν θέλω να σπάσω ρεκόρ, αλλά δεν αποφάσισα εγώ ποιο ρεκόρ να σπάσω. Τότε να πούμε στους τηλεθεατές μας, αν έχουν κάποια ιδέα, να μας τηλεφωνήσουν και να μας την πούν. Αν έχετε κάποια ιδέα για ρεκόρ Guinness, πάρτε μας ώρες γραφείου στο 22-58-03-73. 22-58-03-73. Εγώ πάντως τώρα είμαι έτοιμος και δεν με σταματάει τίποτα. Είμαι έτοιμος. Μπορώ να φτιάξω από το μεγαλύτερο λουκουμά μέχρι τη μεγαλύτερη μπόμπα. Πόμπα! Όχι μπόμπα που νομίζει, κατάλαβες αγαπή. Μπόμπα με την άλλη, εννοώ την μελωμένη την μπόμπα. Βάει με το σάμαλι. Μάλιστα. 22-58-03-73 για τις ιδέες σας. Γεια σας. Τι πασουχτένεις του Λίον. Καλημέρα, Γιούδη μου. Καλώς τους. Μόνο που την Παναγία με τα μορφή του διαγκόνισσα μας. Ρε, μα να που τραγουγάς το μωρό. Είπα ως πρόκειται Κυπριακό να πάω. Μην το πείτε σπένεις όμως, γιατί δεν θέλω το άλλο Κυπριακά τραγούθια. Καλά, τι τραγούθια πρέπει να ακούν τα μωρά στην Κύπρο, αφρικάνικα. Κλασική μουσική, λάλη. Τέλος πάντων, κάτσε. Όχι να κάτσω γιατί. Εγώ είμαι πολλά κουραμένος σήμερα. Γιατί, τσαπίζες. Ω, ψάρευκα. Ψάρευκες πού? Πού ψάρευκε ρε ο κόσμος, στη θάλασσα.
Πιάμε το τροχό σπιτού μας. Το τροχό σπιτού, σοβαρά. Ποιος θα σε τράβησε? Σιώ σου τσαλαπετινός, γε μου, φίλος της αδερφής ο Κρίσης. Παναγία μου, κι αν τέχω γίνοντο ξεκτενισμένο, ενώ τριχομαλίσω καμιά ημέρα. Έτσι θα προλάβεις. Γιατί? Θα τον τριχομαλίσω πρώτος εγώ. Κανόνες εδώ στο δούν το Λουκά. Γίνει, α, πολύ ωραία. Βλέπω έχουν λαστήσει σουτιέν μέχρι και στους κάχτους. Γεια σου και πάλι, κύριε Μάρο. Μου άρεσε πάρα πολύ ο καφέ σας το πρωί και είπα να τσιμπήσω και κάτι πριν πάω πίσω Λευκωσία. Προτείνω κρέπα Απόλλων με μανιταράκια και κουτόπολο. Κρέπα Απόλλων. Παρόλο που είμαι με την ΑΕΛ, θα τη δοκιμάσω. Πώς πάει η εκδήλωση στο λιμανάκι? Α, εγώ τελείωσα με τις ανταποκρίσεις μου. Η εκδήλωση βέβαια ακόμα συνεχίζεται. Ακόμα ενώνουν σουτιέν. Ωραία, και πόσα μαζέψατε? Πάρα πολλά. Περισσότερα από όσα περίμεναν. Η Πάφος ανήκει και επίσημα τώρα πια στο ρεκόρ Guinness, σπάζοντας την αλυσίδα με 99.000 στιθόδεσμα. Α, πολύ ωραία. Και εμείς θα μαζέψαμε περίπου 1.000. Τότε πάρτε τα τώρα για να σπάσουμε μαζί με τα δικά σας το φράγμα των 100.000. Έχετε δίκιο, τα μαζεύω αμέσως. Θα σε βοηθήσω. Ναι. Να πάω να πεις της μάνας σου να κάνει κι άλλη κόρη και εκείνη μποκάμε τώρα ένα την πάρω γιόνι και εκείνη μποκάμε τώρα ένα την πάρω γιόνι. Τώρα τούτη είναι η πιο μεγάλη φλάουνα του κόσμου. Ναι, ανάμεση μέτρο. Αλλά όπως να πρέπει να κάνουμε ένα λιμιά. Και γιατί? Τούτη είναι να τη φάω μόνος μου. Και κάτσε ρε, μα πάχαμε ρε. Βασιλάκη μου, αν φάεις το δινούλι μόνος σου θα θέλει και μια μεγάλη να φρόζε και να χωνέψει. Πράγματι, να θέλω μια βαρέλα να φρόζα. Την πιο μεγάλη να φρόζα του κόσμου. Να σπάσω και το ρεκόρ. Έως πάντων, να φουρνίζουμε την φλάουνα και να πάμε κάτω στο ορκό να δω ίξω. Άγια, έλα Τάνα μου λίγο. Έλα Μαρίνα μου και εσύ. Έλα Μαρίνα. Χαιρετώ την ωραία Νεβελίνα. Άσε μετά και είμαι πολύ τιμωμένη. Παίρνω και όσο μου σε πείραξε να στείλω τη μηχανογενή τη μονάδα αμέσως δράσεως να τους κάνουν άχρηστος. Δεν έχω όρεξη αστεία. Γιατί ποιος σου διασκεύκω? Πριν 2 λεπτά πήρα και άλλη κλησία παρκάρισμα. Σε 2 μέρες 2 κλήσεις. Πού να βρω τώρα 100 λίρες να τις πληρώσω? 200 αν δεν το πληρώσετε έγκαιρα. Τι να κάνουμε Νεβελίνα μου, πρέπει να μάθετε να μην παρκάρετε παράνομα. Αφού η Λευκωσία δεν έχει δημόσια πάρκι, όπου και αν παρκάρουμε είναι παράνομα. Είναι τράπο του να λύσεις και δίκαιο και από 5 λεπτά να γίνει 50 το πρόστιμο είναι μεγάλη κλεψάδοκα. Αλλά τι να κάνουμε, είμαι κι εγώ έναν όργανο το οποίο εκτελεί εντολές. Άλλο πρόβλημα με εκείνες τις κάμερες. Όποτε περάσω βγάλω μου φωτογραφία. Τι να κάνω? Τι-πο-τα. Just smile. Ζω ρε πολλά ώρα, μα το παιδί στιμώθηκε άρα. Άφηγε μου το χαρτωμένο της τον Ανδρέα, μια χαρά παιδί, και από κυκλοφορά με τον το φρούτο. Να άσυλα φρούτο. Και μάλιστα σε απειμένο φρούτο. Δεν υπάρχει λόγος να το συζητάτε καλέ. Εγώ νομίζω είναι απλά φίλοι. Ναι, είναι απλά φίλοι. Νομίζω ότι χάσεις επεισόδια, μανά. Τούτε είναι αυτοκόλλητη μέρα νύχτα μαζί. Και εσύ νομίζεις ότι είναι μόνο φίλοι. Ξέρεις κάτι, γε μου, περνά πολλές ώρες μαζί του, επειδή είναι ο μάστρος της. Σταύρου, για όνομα του Θεού. Τα πράγματα ευχώς φανάρι. Ξέρεις ότι στην παραλία είναι κοντέψα τόσο για να φιληθούσει. Μα σοβαρά. Ελπίζω σε πρόλαβες πριν να φιληθούν. Ευτυχώς. Γιατί όπως είναι τα μαλλιά τους, δεν μπορέσαν να κοντέψουν ασφάλι. Πάλε καλά. Αλλά και τούτοι αρφοί μου τώρα τελευταία όσον πάει γίνεται τέτοια για να πάνε ήρκα. Ελπίζω η κόρη μου να μην πάρει καθόλου που λέω της, ναι. Ναι, ας ελπίσουμε η κόρη σου να πάρει που τη γιαγιά της. Από την πεθαρά μου. Έχει κι άλλη γιαγιά το μωρό χαμπάκι μου και μεν το ξηχάνεις. Εμέναν. Μακάρι η κόρη μου να μεγαλώσεις και να γίνεις σαν τη γιαγιά σου τη Σταυρούν. Ναι, μη κακόν του. Είπες κάτι, Ηράκλη. Μακάρι, Λαλίμανα, μακάρι. Και έλα, κορού, να δούμε τα μαύρα σου τα μάτια. Τα μάτια. Πού κάνουν κίνδες γλώσσες. Τι κάνεις, Πάμπη, πάλι τραγούδα στο μωρό κυπριακά τραγούδια. Πόσες φορές να σου το πω πως δεν θέλω η κόρη μας να ακούει τέτοια τραγούδια. Γιατί του μωρού που τραγούδου, ρε μάνα μου. Σοβαρά, σε ποιον τραγουδούσες? Στη μάνα μου.
κράτησα την που καρκιάγας αμάν και χάρηκα την. Τον ένα γρόνο είχα την, τον άλλον έχασα την. Ω, την καρκιά με ζεις καμένη και με τυραννείς. Ω, λυπήθουμε κι αρκεί να πιω να με πονείς. Κάτσε, καμπρέ. Έχει καιρό να μας επισκεφτείς. Αν δεν σε καλέσω, έρχεσαι σε σπίτι μας. Διότι μας επισκέπτεστε εσείς καθημερινά, δόξα σε ο Θεός, κυρία Τότα μας. Τι να κάνουμε, μάνα μου, όταν δεν πάει ο Μωάμεθ στο βουνό, πάει το βουνό στο Μωάμεθ. Εγώ βουνό είναι 65 κιλό καημένο, βουνό μοιάζει εσείς παραπάνω. Βουνό. Κριάδες. Είσαι πολλά πιο συμπαθητικός χωρίς τα αστεία σου. Ευχαριστώ, μπα. Ευχαριστώ. Πέρα πας τώρα που οφείλουμε την τιμή της πρόσκλησης σας. Ήθελα να σε συγχαρώ για το ρεκόρ με τους ηθόδες μας. Ευχαριστώ, Μητά. Μα ξέρεις, όπου πάω και όπου σταθώ, ούλος ο κόσμος τούτο συζητά. Ήταν εξαιρετική πρωτοβουλία. Μπράβο, γαμπρέ μου, μπράβο! Την Τότα μου, ρε, την ευαίσθητη μου. Ξέρεις ότι έχει 25 χρόνια που είσαι πεθερά μου. Πρώτη φορά μου λαλείς συγχαρητήρια για κάτι. Γεια σου, Κωστάκη. Νικολάκη μου. Νικόλα, το γαμπρό μας είναι Γιώργο που το λέω. Καλά. Ξέρω το, αλλά το Κωστάκης πάει του παραπάνω. Θέλεις να κάνουμε ένα ορκοδήλωση να το αλλάξουμε, Νικολάκη. Ναι. Άντε πήγαινε να κάνουμε έναν καφέ του γαμπρού μας και άφησε τις αχλαμάρες. Καλή επιτυχία, Νικολάκη. Ευχαριστώ, Κωστάκη. Είδες τι τραβώ μαζί. Αν λάβεις υπόψη σου τι ετράβησε ο γιος μαζί σου. Συγγνώμη. Ο πίνακας αυτός είναι πολύ σπουδαίος, λέω. Και αυτός είναι ο πίνακας. Ο διάσημος ο πεθερός μου που είναι. Επήγε στη γιαγιά μου, τηλεφώνησε το ότι κάτι τον ήθελε. Πώς από εδώ, μητέρα. Ήρθαμε να δούμε λίγο το μωρό, κόρη μου. Μάνα μου, ότι και μεγαλώνει μέρα με την ημέρα. Ναι. Κι όπου να είσαι να μιλήσει. Εγώ πόσο μήνων ήμουν που μίλησα, ρε μάνα. Εσύ είχαν πάκι μου, νομίζω άρχισε να μιλήσει. Σταύρο ήταν 5 ή 6 χρονών που μίλησε, ναι. Ναι, σίγανα με να πιάσει στρατιώτη να μιλήσω, άπα. Άτε ρε, Ηρακλή, κόψε τις πελάρες. Ο Χαμπάκης μου ήταν πολλά έξυπνο μωρό. Μίλησε πολλά γλυόρα. Δηλαδή σε ποια ακριβώς ηλικία να μίλησε, μητέρα. Το ήταν 4-5 μηνών. Να φανταστείς, ενός χρονού άκουεν τραούθια από το ράδιο και λάλευμαστα. Σοβαρά, ήμουν έτσι φαινόμενο, ρε μάνα. Νομίζω ότι η μητέρα σου λόγω μητρικής περηφάνειας υπερβάλλει λίγο, μπάμπι μου. Ρε μωρό, μόνο υπερβάλλει καθόλου, αφού θυμούμαι, ήμουν μέσα στην Παρπατούσα και ο τραγούδων των δύο πόρτες έχει η ζωή του Καζαντζίδη. Το ιδανικό τραγούδι για ένα νεογέννητο. Τέλος πάντων, εμείς παιδιά μου είδαμε σας άντες τα βρουόρα να πιένουμε. Να ξανάρτουμε όμως, νύφη μου, θέλω να συζητήσουμε λίγο για το όνομα του μωρού. Τι να συζητήσουμε δηλαδή. Εμέ μου το αρνηθείς. Το Σταυρού είναι πολλά ωραίο όνομα. Δεν θα το σχολιάσω. Σταυρού, τώρα δεν είναι ώρα για την συζήτηση, α. Άντε, παιδιά μου. Γεια σας. Στο καλό. Εμέ μου πεις, το Σταυρού είναι πολλά ωραίο όνομα, ναι, ναι. Πάμπη, δεν φανταζόμαι να σοβαρό μιλούσε η μάμμα σου. Άρε, μωρό μας, τι έφτιανε η μάνα μου. Έχει χιούμορ η μάνα μου. Έψες η νύχτα, σιώνησε, λουλά μου, μαρούλα μου. Έψες η νύχτα, σιώνησε, λουλά μου, μαρούλα μου. Τα πράγματα ευκάλαμε, να. Πράγματι, Γιώργο, είναι υπέροχη φλάουνα. Τώρα έχει η Περούντα, έχει το ρεκόρ της μεγαλύτερης φλάουνας του κόσμου. Ναι, και μετά να ζωγόμαστε και να γυρώμαστε στο βορκό. Οκ, αλλά να τη φάω μόνος μου μετά. Βλέπει να σας το κρατώ έτσι, να σας το τραβώ λιγάκι ή να σας πάρει τσάρετε. Η Μάρο
Είπε μου ότι θέλεις να εμπλακείσαι σε έναν άλλο ρεκόρ Γκίνεσε, πράγματι έτσι. Έτσι είναι. Τότε μου θέλω για φέτος τουλάχιστον να βρω ένα νέο ρεκόρ Γκίνεσε για την Κύπρο. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε τι μπορούμε να βρούμε. Εάν θέλεις, μπορώ να σου μπλέξω το μεγαλύτερο τρικό του κόσμου. Να έχει μάκρος 100 μέτρα. Καλό. 100 μέτρα τρικό. Θα μεγαλώ μου. Μα μιλούμε για ρεκόρ Γκίνες. Ρεκόρ Γκίνες, Νικολάκη μου. Έχεις ζει καμιά ιδέα? Ναι. Θέλω να ψήσω το μεγαλύτερο καφέ του κόσμου. 20 τόνους καφέ. Καλό. Έγινε το όμως. Γιατί? Διότι πού να βρούμε τόσο μεγάλο φεντζαρού να χωρεί τόσο καφέ. Μιαν και μιλούμε για καφέδες, πού είναι ο καφές που πεις να κάνεις στο γάμπρο μας? Αμάν, εξήχασα, παρά το φέρω. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα που θέλω να συζητήσουμε, γάμπρε μου. Ένα ξέρω, ας σου είπε η Μάρο, αλλά θέλω να βαφτίσω το μωρό σας. Τότε, μωμά. Έτσι λίγο μεγάλη Γιαννούνα. Μεγάλη. Τα για άλλες παντρεύκονται στην ηλικία μου. Καλά, εντάξει, εντάξει. Εντάξει, ρε. Εντάξει, εδώ μας μόνο και ο τρεις ημέρες να το σκεφτούμε. Και ο τρεις ημέρες. Ευχαριστώ, Νικολάκη μου. Παρακαλώ. Στην υγειά σου, αγοράκι μου. Στην υγειά σου. Ναι, μα το φιντζανάκι είναι όφκερ. Πού είναι ο καφές? Αμάν, ξέχασε να βάλω καφέ μες στο φλεντζάνι. Λοιπόν, είσαι ο πιο σταματημένος άνθρωπος του κόσμου. Να μπω στο ρεκόρ Γκίνες. Σίγουρα. Να μέσα σε βάλουν και εξώφυλλο. Έλα εδώ πιατάκι να βάλεις τον καφέ. Νικολάκη μου. Θα σου πω σου λες αγαπώ κι ας λες τα γρούσα σου τα ματούτια κι ας γεννούσι έχει πλάσμα που να αγαπάς τον κόσμο για να με ζητεύει. Όποιος πει έτσι πράγμα είναι ψεύτης. Ω πατέρα, εγώ δεν είμαι ψεύτης. Εγώ δεν είμαι καθόλου ζηλιάρης. Μπορεί να είμαι και ο μόνος άνθρωπος στον κόσμο που δεν ζηλεύει. Λαμπή μου! Ωρα μου! Σήμερα θα πάω με κάποιους παλιούς φοιτητές μου για φραπέ. Για φραπέ. Με εκείνον το remote control που προσπαθείς να αλλάξεις τα κανάλια. Ναι, αλλά όπως χαλασμένο. Χαλασμένη είναι η κεφαλή σου. Τούτον είναι το remote control του air condition. Γι' αυτόν δεν μπορούσα να δω το σίγμα. Μάντεψε πια έπειρε το μάμι τηλέφωνο. Μα δεν είμαι ο μάντης της Ρεσίας, αγάπη μου, και βιάζομαι να πω και σχολείο. Τέλειωνε, πέ μου. Η Ρένα. Ποια Ρένα, Βλαχοπούλου? Όχι, η Ρένα η παλιά του συμμαθήτρια. Μα γίνει που έλεγε ότι... Ναι, γίνει που έλεγε πως το μωρό της ήταν δικό του πάμπι. Μπορείς να μου πεις τι το θέλει τώρα. Κι αν η ζωή σήκωση τους φουρτούν αγριεμένη, τούτοι σφίχτα αγκαλιάζονται και πιο αγαπημένοι. Γιατί ο πλαστής όρισε καθένας να χιτέρει, να παρπατούμε στη ζωή πιασμένη χέρι χέρι. Εγώ τσι οικογένεια ποτέ δεν ξαναείδα, ούχου στο πλοίο της ζωής αγάπη για πηξίδα.